εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτό το μπαμ στην αρχή, γιατί άκουσα το μπαμ και μετά όλα τα άλλα. Νομίζω ότι είναι μπόμπα. Μπήκε στο φαρμακείο για να αγοράσει ένα σκεύασμα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου βρέθηκε στριμωγμένη ανάμεσα σε έναν τοίχο και ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω της με φόρα. Όπως λέει στον Αλφα, σοκαρίστηκε και δεν κατάλαβε τι συνέβη. Θυμάστε που βρισκόσασταν και πώς σας χτύπησε το αυτοκίνητο? Μπήκα μέσα, ήθελα να αφήσω κάποια πράγματα κάτω και αυτό έγινε. Αυτό που βλέπατε στην κάμερα αυτό ήταν. Mm-hmm. Δεν πρόλαβα να αντιληφθώ τίποτα. Δεν πρόλαβα να ακουμπήσω τα πράγματα εκεί στην άκρη για να πάω να ρωτήσω για κάποιο φάρμακο που μπήκα. Και με παρέσει. Στην αρχή νομίζω ότι είναι μια βόμβα, ξέρω, για να πω την αλήθεια. Όπως φαίνεται από τις σοκαριστικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του φαρμακείου, το αυτοκίνητο σήκωσε την 62χρονη γυναίκα στον αέρα και την παρέσυρε. Φαντάζομαι θα σοκαριστήκατε. Πότε συνειδητοποίησατε τι συνέβη? Μέχρι που προσγειώθηκα εκεί που με στρίμωξε στον τοίχο και έβλεπα τις ρόδες του αυτοκίνητου. Μετά, σε ένα δευτερόλεπτο ήμουν και στον τοίχο και το αυτοκίνητο με τις ρόδες. Όχι από πάνω μου, δεν ήταν ρόδες, αλλά ο προφυλακτήρας ήταν. Οπότε εντάξει, μετά κατάλαβα ότι το αυτοκίνητο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Στις εικόνες φαίνεται ότι το αυτοκίνητο πέφτει επάνω σας με μεγάλη ταχύτητα. Χτυπήσατε πολύ ή πώς είστε? Είχε την ατυχία μου που λένε όλοι. Δεν έχω σπαθήματα έτσι πολύ σοβαρά, μόνο λίγο στη μέση έχει κάποιο κουκαλάκι. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέει θα υπολωθεί από μόνο του. Και απλά τώρα έχω θυλάσσες πολλές και πονάω σε όλο μου το σώμα. Έχω ράματα, εντάξει, αυτά περνάνε γρήγορα. Οι κάμερες του φαρμακείου κατέγραψαν καρέ-καρέ την εισβολή του αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος 81 ετών, ο οποίος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο για να παρκάρει, αλλά δεν σταμάτησε. Επικοινώνησε μαζί σας ο οδηγός? Μάθατε τι συνέβη τελικά? Μαζί του δεν μίλησα, αλλά είχε έρθει ο γιος του. Τι σας είπε? Ότι είναι σοκαρισμένος, δεν κατάλαβε πώς έγινε, ήθελε να πατήσει το φρένο, πάτησε τον γκάζι. Η 62χρονη τραυματίας αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο της Λαμίας.